Καλησπέρα, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι οι φωτογραφίες τις οποίες δείξαμε στην έναρξη της εκπομπής μας. Είναι αυτή η περιβόητη πυραμίδα νούμερο 177. Είναι στο σημείο, αυτή είναι η δίωδος, έτσι, ο δρόμος που θα ανοίξει ανάμεσα στις Πρέσπες. Ελλάδα, και που θα συνδέσει την Ελλάδα με τη Φύρο. Για πείτε μας, είστε μια ομάδα ανθρώπων που στην ουσία κινηθήκατε σε αυτό το δρόμο την περασμένη Κυριακή. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο διοργανώθηκε, το ξενοδοχείο μας διοργάνωσε μια εκδρομή με ειδικά αυτοκίνητα 4x4 και κινηθήκαμε τόσο στα βουνά της περιοχής για να απολαύσουμε την ιδέα και το περιβάλλον, αλλά και είχαμε την ιδέα να πάμε μέχρι την συνοριακή διάβαση, η οποία μέχρι το 1967. Να δούμε και τις άλλες φωτογραφίες, κύριε Μπότσο, που δείχνει και το έψιλον, εκείνη την πυραμίδα με το έψιλον και τι σημαίνει. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να βγάλω αυτή την φωτογραφία της πυραμίδας. Οι πυραμίδες είναι αυτές που ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών. Εδώ βλέπετε ορισμένα από τα αυτοκίνητα που είχαμε επισκεφτεί το Σαββατοκύριακο, ακριβώς στο σημείο που είναι η διάβαση, και λίγα μέτρα πιο πάνω είναι αυτή η πυραμίδα με το νούμερο 177. Στην ελληνική πλευρά εμφανίζεται το γράμμα ε. Εδώ βλέπουμε το γράμμα ε. Υπάρχει και άλλη φωτογραφία με πιο... Μπράβο. Αυτή η φωτογραφία είναι με το γράμμα ε που δείχνει η Ελλάδα. Και το πιο εντυπωσιακό που μου κίνησε το ενδιαφέρον και την έβγαλα και την ανήρτησα είναι η άλλη πλευρά. Να τη δούμε και την άλλη πλευρά, ναι. Όπου σε ανάγλυφα γράμματα και με κυριλική γραφή αναφέρει τα αρχικά CFROJ, Σοσιαλιστικά Φεδεράτιβνα Ρεπούμπλικα Ιουγκοσλάβια. Σε ελεύθερη μετάφραση, Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Ιουγκοσλάβια. Τώρα εσείς ξέρετε και πληγές, γιατί είναι σε κυριλική, δεν είναι στα λατινικά. Έτσι είναι, σε σχέση με το αν είναι μακεδονική γλώσσα, είναι σλαβομακεδονική, σλαβοβουλγάρικα. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε στο σημείο 0, έτσι. Ακριβώς. Και το σημείο που φαίνεται το κολονάκι στο βάθος, το μεταλλικό, είναι το σημείο που είναι η μπάρα. Υπάρχει η μπάρα λοιπόν, η οποία αναμένουμε με την επίλυση της ονοματολογίας της γειτονικής χώρας και την συμφωνία, αλλά και την υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης του Πρωθυπουργού, ότι θα ανοίξει συγκεκριμένη διάβαση, όπως ήταν πρώτου 1967. Για πείτε μας τώρα λίγο, σε σχέση με αυτό, κύριε Βασιλόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Βλέπω ότι είναι ένα στενό δρομάκι, είναι χωματόδρομος. Όταν λέμε ότι θα γίνει διάνοιξη, τι εννοούμε? Και πώς ήταν πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπατε στο τηλέφωνο. Μέχρι το 1967 πήγαινε έρχονταν ο κόσμος. Ανατολή Ηλίου, Δύση Ηλίου. Με Ανατολή και Δύση Ηλίου είχαν τη δυνατότητα να έρχονται οι γείτονές μας στην περιοχή τη δική μας, στην χώρα μας, περίπου 15 χιλιόμετρα, αλλά τόσα είχαμε τη δυνατότητα εμείς να επισκεφτόμαστε τη χώρα αυτή. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς, βέβαια, δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω αυτό. Αλλά οι γονείς μας πηγαίνουν, ερχόντουσαν ελεύθερα. Είχαμε και συγγενείς που ήταν από την άλλη μεριά, όπως και η άλλη πλευρά είχαν συγγενείς στη δική μας την πλευρά. Αυτό σταμάτησε με την Υπήρχε χωματόδρομος, ο οποίος δυστυχώς εγκαταλείφθηκε έκτοτε και σήμερα είναι ένας αγροτικός δρόμος που εξυπηρετεί κυρίως τις γύρω αγροτικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά. Τι υπάρχει από την άλλη πλευρά? Υπάρχει άσφαλτος κατασκευασμένος δρόμος, επαρχιακός δρόμος, που καταλήγει μέχρι την μπάρα. Και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο και με τον αγαπητό δήμαρχο, αλλά και με τους προηγούμενους δημάρχους, κάναμε προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τον όμορο Δήμο, τον Δήμο Ρέσεν. Είναι η βόρεια πλευρά της Πρέσπας. Είναι μια πόλη περίπου 11-12 χιλιάδων κατοίκων περίπου. Α, εδώ να σταθούμε λίγο και στην άλλη πλευρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και τις ομοιότητες και οι ομοιότητες και οι διαφορές. Οι διαφορές είναι κυρίως στην αγροτική παραγωγή, στις αγροτικές καλλιέργειες. Μας είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Πασχαλίδης, ότι η δική μας πλευρά καλλιεργεί κυρίως φασόλια. Ενώ η άλλη πλευρά, εδώ είναι το Ρέσεν. Η Ρέσνα, καλά λέω, έχει δύο ονόματα. Λοιπόν, η αρχαία Ρέσνα. Εδώ καλλιεργούν μήλα και μάλιστα έχουν και εργοστάσια επεξεργασίας. Έτσι ακριβώς. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που απασχολούσε περίπου 2.000-3.000 άτομα, που επεργαζόταν κυρίως μήλα και παρήγαγε γλυκά κτλ. Το είχαν επισκεφτεί και επίσημα μια αποστολή του Δήμου Πρεσπών. Έχει και άλλα εργοστάσια, παράγουν χυμούς κτλ. Αλλά κυρίως η αγροτική τους παραγωγή είναι επικεντρωμένη στα μήλα.
Θεωρείται το εθνικό της προϊόν. Σε αντίθεση με τη δική μας την πλευρά, που έχουμε επικεντρώσει την παραγωγή μας στα περιόνιμα φασόλια πρεσπών. Κλείνοντας, τι περιμένει η δική μας πλευρά και τι περιμένει η άλλη πλευρά, γιατί σας πηγαίνω έρχεστε και πόσο σημαντικό βήμα θα είναι αυτό, κυρίως για τις οικονομίες και για τις δύο κοινωνίες. Εγώ θεωρώ ότι η διάνοιξη της συνοριακής διάβασης θα αυξήσει πάρα πολύ την τουριστική κίνηση της περιοχής, δεδομένου ότι υπάρχει καταρχήν ένα μεγάλος τουριστικός προορισμός που είναι η Οχρίδα με την Εκκλησία του Αγίου Ναούμ, και είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, η Βυζαντινή Οχρίδα είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα των επισκεπτών. Σήμερα οι επισκέπτες αυτοί προς την Οχρίδα περνάνε από τη συνορική διάβαση της Νίκης, κάνουν ένα κύκλο για 70 χιλιόμετρα, ενώ από τη δική μας τη διάβαση θα μπορούν να πηγαίνουν προς το Ρέσαν σε περίπου 10-15 λεπτά, και προς την Οχρίδα σε περίπου μισή ώρα. Και να είναι ένα συνολικό πακέτο τουριστικό, λέτε αυτό. Ακριβώς. Ταυτόχρονα δεν θα μπορούμε να κάνουμε προγράμματα περιήγησης τόσο προς την δική μας την περιοχή με τα σημαντικά αξιοθέατα που λίγο πολύ είναι γνωστά, ίσως θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε, αλλά θα μπορούμε να κάνουμε και προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών μας σε τρεις χώρες. Στην βόρεια γείτονά μας, στην Αλβανία, να κάνουμε το κύκλο της λίμνης ή ακόμα να πάμε μέχρι και την Οχρίδα, να περάσουμε στην πόλη Πόγραδες, που επίσης είναι μια παραλίμνια πόλη της Αλβανίας, στην λίμνη Οχρίδα, και να επιστρέψουμε μέσω κορυφής πάλι στην Πρέσπα. Κύριε Βασιλόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Βασικά, η γνωριμία έγινε με δική σας πρωτοβουλία, γιατί μας στείλατε το μήνυμα στο Facebook, και έτσι μάθαμε. Μια πληροφορία έφερε την άλλη πληροφορία, πολύ σημαντικό. Και μαζί σας θα ήθελα έτσι να κάνουμε αυτό που λέμε πάσα το επόμενο βίντεο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι θα ανοίξει αυτός ο δρόμος που θα συνδέσει την Ελλάδα με τα Σκόπια. Αλλά για τον άλλο δρόμο που άνοιξε, με την υπογραφή της συμφωνίας Trump-Kim. Και με αυτό το βίντεο να σας ευχαριστήσουμε και να σας χαιρετήσουμε. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.